Χαρά Λεμονή, σε ακούμε. Βαριά κακοκαιρία λοιπόν. Φίλιπ, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά προβλέπεται να τον επιδεινώσουν τις επόμενες ημέρες. Και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει οδηγίες προς τους πολίτες. Η πρώτη επιδείνωση θα έρθει από αύριο το μεσημέρι, κυρίως στα δυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες και τους θελώδεις νότιους ανέμους, σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο. Για λίγο από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα, αλλά θα επιστρέψουν πάλι σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά από το απόγευμα της Κυριακής και αργά το βράδυ πρόσκαιρα στη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες 7 με 8 μποφόρ από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα στα Πελάγη και πιθανώς αύριο βράδυ Σάββατο στο Βόρειο Αιγαίο να φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Και από την Τρίτη επίσης θα έχουμε νέα επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες πρωινές ώρες και από τα βορειοδυτικά με βροχές, καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές και χιονοπτώσεις πυκνές. Η Γενική Γραμματεία λοιπόν Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες όπως και περιφέρειες και δήμους ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Συνιστά στους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί παίρνοντας μέτρα αυτοπροστασίας, τα οποία αν θέλεις μπορούμε να τα πούμε εν ολίγης, είναι να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ανέμους προκαλώντας καταστροφές ή τραυματισμούς, να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδροροές δεν είναι φραγμένα, να μην διασχίζουν χυμάρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, να αποφεύγουν υπαίθριες δραστηριότητες, να προφυλαχτούν από τη χαλαζόπτωση, να αποφύγουν διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα και πινακίδες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Μα χαρά Λεμονή, σε ευχαριστούμε πολύ. Άρα κρύο, τσουκτερό, κρύο, βροχές, καταιγίδες, χιόνια, όλες αυτές τις ημέρες θα αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.